Γεια σας, είμαι η Θεία Σπανού και θα σας φτιάξω vegan baobab με γύρο μανιταριό και vegan τζατζίκι. Θεία μου, καλώς όρισες. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ο κύριος Ηλίας, ο Ανδρέας μου ήταν που καμνού. Καλά. Είναι καλά. Μια χαρά. Δίνουμε συνέχεια στις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε έτσι βίκαν με αγαπημένους σεφ που το Σεντ Ραφαέλ. Ευχαριστώ σας πάρα πολλά που ήρθατε από τη Λεμεσό. Έχουμε, ποτέ δεν πιστεύω ας πούμε ότι είναι να απολαύσουμε και βίκα μπάω πάνς. Η αλήθεια να λέγεται. Οπότε ανυπομονώ να δοκιμάσω τη συνταγή και το γύρο με μανιτάρια. Που είναι μια πολύ ωραία συνταγή και αν ανιστεύκουμε, αν αποφεύγουμε το κρέας. Μπράβο. Ναι. Έχω να σου πω ότι την προηγούμενη φορά το cheesecake σου που έκαμε, έκαμε θράψη, να. Επίε πάρα πολλά καλά. Το λοιπόν, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Θέλεις να πω τα υλικά για το γύρο μανιταριών? Ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε. Το λοιπόν, θέλουμε 250 γραμμάρια μανιτάρια πλευρό τους. Λίγο ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια πάπρικα, 10 γραμμάρια ρίγανη, 10 γραμμάρια κάρι, 5 γραμμάρια πιπέρι. Θέλουμε 30 γραμμάρια σάλτσα μπαρπεκιού, βίκαν φυσικά, και 15 γραμμάρια μουστάρδα και αλάτι. Τη βίκαν την μπαρπεκιού σως βρίσκουμε την. Ναι, υπάρχει στις μεγάλες μπεραγόρες. Εντάξει, okay, ναι. Μια χαρά. Οπότε, ανυπομονώ να δω τη συνταγή μου να μας φτιάξει. Φυσικά. Είναι κάτι δύσκολο. Mm-hmm. Άρα να κάνεις τα μανιτάρια, θέλεις μόνο τα συγκεκριμένα ή γίνονται και πορτομπέλο ας πούμε ή τα άσπρα ή προτιμάς τα τούτα γιατί έχουν κάτι άλλο. Μπορούν να γίνουν και τα άλλα. Mm-hmm. Απλά τούτα να τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Να τα, θα τα κόψουμε. Α, okay. Να τα μαδίσουμε. Ναι. Και διούν την αίσθηση όπως όλα τα μανιτάρια. Mm-hmm. Του κρέατος, okay. Ότι έχει είναι όπως το κρέας. Μάλιστα. Βασικά να τα κάνουμε, να τα κόψουμε έτσι όλα τα μανιτάρια. Mm-hmm. Να τα βάλουμε, να τα μαρινάρουμε, ναι, με τα μπαχαρικά μας. Και να μπουν στο φούρνο. Μια χαρά. Ναι, ναι. Είναι ωραία τα μπαχαρικά που επέλεξες να βάλεις. Ενώ και η ρίγανη και το κάρι, να του δώσουν έτσι μια ωραία μυρωδιά. Ναι, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπαχαρικά θέλουμε, mm-hmm, ό,τι μας αρέσει. Εντάξει. Εσύ ακολουθείς vegan διατροφή ή όχι, ακόμα είσαι σε καλό δρόμο όπως ναι, εμάς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, σε πιο καλό δρόμο. Σε πιο καλό δρόμο, ναι. Εντάξει, μου αρέσει, ναι, το κρέας γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι, που πάντα, σου άρεσε, α, πάντα. Ναι, είχα, ναι, πάντα έτσι το θέμα μου. Νομίζω κληρονομικό, γιατί, ναι, και οι αδελφές μου... Okay. Πόσες, πες μου λίγο για τα αδέρφια σου, πες μου λίγο για την οικογένειά σου. Πόσες, έχεις μόνο αδερφές, έχεις αδερφό. Έχω έναν μεγάλο αδελφό, mm, και έχω ακόμα δύο αδελφές πιο μικρές. Τέσσερις δηλαδή, ναι, τρεις, ναι, κόρες και ένας γιος. Ναι. Μπράβο, να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε τρεις γιους και μια κόρη. Και εσύ πόσα μωρά έχεις? Έχω δύο μωράκια. Ηλικίες? 6 και 1,5, σχεδόν 1,5. Μάνα μου. Ναι. Ναι, τέλεια, να σου ζήσω. Ευχαριστώ, σε καλά. Η 6 πάει η πρώτη... Πάει, να πάει του χρόνου. Α, να πάει του χρόνου. Ναι, όταν, ναι, είναι νηπιαγωγείο, εντάξει, δεν είχες πολύ θέμα με τον κορονοϊό, με τα μαθήματα που σπίτι κλπ. Ναι, ευτυχώς. Ναι, ναι, είχα, ναι, μόνο τη μητσιά που... Ναι. Ήταν δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Προσπαθούσα να μαγειρέψω και είχα συνεχώς... Ναι. Μάμα, 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 μάμα. Ναι, πόδι... Είναι ατραβού, ξέρεις, έτσι. Ναι, 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 θέλει να συμμετέχει το καλό. Είναι ωραίο τούτο να τα μωρά στην κουζίνα. Οπότε κόφκεις τα έτσι, τα χρειάζεται, mm, με μαχαίρι, με τίποτε. Oh. Και είπαμε πάντα τα μανιτάρια τα πλένουμε, σκουπίζουμε τα με μια νομή πετσέτα. Ναι, ναι. Λίγο το σκληρό μέρος, mm-hmm, αν το δούμε ότι είναι αρκετά σκληρό, ναι, κόφκουμε το, είναι πιο σπογκώδες, mm-hmm, θα μας δώσει. Άτε να δούμε, να κάνουμε και γύρω μανιταριό γαλάτια μου. Mm. Προλαβαίνεις, βούρα να έρθεις να δοκιμάσεις. Ωραία.
Κοίτα, πλέον με το βίκαν που μπήκε στη ζωή μας, πάντα πειραματιζόμαστε και με λίγο με τις νηστίσιμες συνταγές. Γιατί πάντα ξέραμε να σπούμε νηστίσιμες συνταγές, να κάνεις ένα μανιτάρι γεμιστό, έναν καλαμάρι γεμιστό, να κάνεις, ξέρω εγώ, τα όσπρια σου. Τώρα με το βίκαν, επειδή μπαίνουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας, νομίζω πειραματιζόμαστε και με διαφορετικά πράγματα. Και τούτο, αν δεν θέλετε σπίτι να κάνετε πάω πάνω, να μπείτε στη διαδικασία, μπορείτε να βάλετε μια κυπριακή πίτσα για σουβλάκια, να τη βράσετε λίγο, να βάλετε το γύρο σας μέσα, βάλεις ό,τι λαχανικά θέλεις και απολαμβάνεις το μια χαρά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Οι πατατούλες. Ναι. Απλά είπα να μην βάλω τίποτε σε τηγανιτό. Γιατί? Εμείς τρώμε τα δάμε, δεν έχουμε θέματα. Είμαι σίγουρη. Τώρα λοιπόν, κόψαμε τα μανιτάρια μας. Ναι. Άρα βάλουμε μέσα. Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μας. Να βάλουμε το κάρι μας. Το κάρι. Να του δώσει έτσι ωραία γεύση και ωραία αρώματα. Κίμινο νομίζω η κάρι. Εμείς έγραψαμε κάρι στη σύνταγη. Εντάξει, κάρι. Εντάξει, οκ. Αν θέλεις να βάλουμε ένα αρτισά, να σου φέρω. Κανένα πρόβλημα. Όμως, ό,τι θέλει ο καθένας. Απλά επειδή έγραψα στη συνταγή, σωστά. Στη συνταγή, όπως κάρι. Μάλιστα. Το αλάτι μας. Το αλατούρι. Και τι εντυνό. Α, τη μουστάρδα μας. Α, τη μουστάρδα. Εν τη mild που επέλεξες να βάλεις, mild μουστάρδα. Τούτε είναι Dijon, ναι. Dijon, εντάξει, άρα πιο εντονή. Ό,τι πάλι είναι στις αρέσκειες του καθενός. Και η barbecue sauce. Και να κατέβουμε. Να πιάσουμε ένα δίσκο τώρα. Εδώ, παιδιά. Έτοιμο. Όπως κάνουμε το γύρο κοτόπουλο, έτσι φαίνεται. Φυσικά γύρω βάλουμε και λίγο γιαουρτούδι, και την κόλλα, τι την εσείς. Για να βάλουμε μας. Ναι, πιο λίγα τα υλικά. Ναι. Αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία. Ναι. Κοίτα τι ωραία χρώματα που έχει και το barbecue sauce νομίζω να το κάνει έτσι διαφορετικό. Να δώσει και να μπλούσει το άρωμα του. Του κρέατος, ας πούμε, που μπορεί σε κάποιος να λείπει. Ναι. Λοιπόν, βάλουμε μέσα. Ωραία. Εδώ καλός γύρος, παρέθεση, μανιταριών. Ο σύζυγος τρώει κρέας? Ο σύζυγος ό,τι του κάνω τρώει. Και ρώτα. Α, και ρώτα, τρώει. Είσαι το μαθημένο να με ρώτα δηλαδή. Όχι, έτσι μου ευκήγε. Έτσι μου ευκήγε. Ναι. Ως που τρώει, είναι καλά. Δεν ρώτα. Αλλά μαϊρεύκεις κρέας στο σπίτι. Κάμεις κοτόπουλο, να πούμε, πάει στη μαμά. Συνήθως τρώμπου άλλος. Ότι θα ρωτήσει καν, απλά αν του αρέσει μπορεί να πει τι έχει μέσα. Και να καταλάβει ότι ένεχει. Ένεχει κρέας. Τελικά. Το γύρο τούτο θα το ψήσουμε, από ό,τι κατάλαβα θέλεις να ανοίξετε έτσι λίγο τα μανιτάρια. Ναι, για να γίνει πιο τραγανό. Μπράβο, είσαι δική μου μάνα μου. Να κάνει κρουστού, να κάνει κρατς-κρατς. Να κάνει κρατς-κρατς. Πες μου πόσους βαθμούς. 180 για 25 λεπτά. 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Ναι. Φύγαμε. Πού θέλεις να πάμε μετά από συνταγή? Θέλεις τον τζαντζίκι? Ναι, να φτιάξουμε τον τζαντζίκι. Σε αυτήν την εκπομπή θα κάνουμε και βίκαν τζαντζίκι. Ένα ξανάκουσα, ένα ξαναδοκίμασα. Θα το δοκιμάσω και να σας πω, ας θα μυρίζει τζαντζίκι. Χαλατούρι που λέμε στην Κύπρο. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε τζαντζίκι βίκανα, δηλαδή και τις νηστείες θα μπορείτε φέτος να φάτε και χαλατούρι, παιδιά, έρεσε έτσι πράγμα. Χειμώνα από ένα λεμόνι, αλάτι, 150 γραμμάρια γάλας σόγιας, μια σκελίδα σκόρδων, έναν αγγούρι, 180 γραμμάρια ηλιέλαιο, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, μια κουταλιά άνηθο ψιλοκομμένο και 20 γραμμάρια μουστάρδα. Και για το σερβίρισμα να βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Εγώ να το κάνω στον μπίμερ γιατί είναι πιο εύκολο, αλλά μπορεί να το κάνουμε και σε μίξερ που έχει εισδοχή για να μπαίνει το λάδι. Εντάξει, ένα μπλεντεράκι, ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, βάζουμε το γάλα σόγια. Γάλα σόγια. Λοιπόν, που το βρίσκουμε στα χάρτινα τα πακετούς και ναι, 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 ναι. Τσίνο προτιμούμε να είναι αγλικό, χωρίς ζάχαρη. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε ένα λατάκι. Να πούμε ότι έρχονται οργανωμένα με τα μπολάκια τους, είδε πόσο οργανωμένα είναι. Να πούμε ευχαριστώ και στην κυρία Φάρα και σε όλους το ξενοδοχείο. Και πραγματικά που έτυχε να πάμε για γυρίσματα, είναι σαν μια οικογένεια. Και δεν έχει πιο ωραίο πράγμα στις δουλειές να νιώθεις τη δουλειά σου ότι είναι σαν να δική σου, σαν να είναι όλη μια οικογένεια. Εννοείται ότι μόλις φύγουν τα μέτρα ο κορονοϊός θα έρθουμε για γυρίσματα, θα έρθουμε στο δικό σας χώρο. Και εγώ ανυπομονώ να ξεκινήσει το καινούριο εστιατόριο για να πάω να δοκιμάσω. Ο Ανδρέας είπε μου ότι θα κάνουν. Ο Ανδρέας και ο κύριος Ηλίας είπε μου ότι θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα εκεί. Και εμείς ανυπομονούμε. Ναι. Ήδη άρχισε να γίνεται ο χώρος και φαίνεται υπέροχος. Μπράβο. Οπότε, βάλαμε το γάλα σόγιας και βάλαμε μέσα το χυμό λεμόνι λεμονιού. Και το αλάτι. Και το αλάτι μας. Ξεκινούμε λίγο να το... Να το χτυπούμε. Θες βοήθεια? Νομίζω να είμαι εντάξει. Και προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Λίγο το ηλιέλαιο. Ναι. Βασικά κάνουμε τη διαδικασία που κάνουμε για την μαγιονέζα. Ναι. Τέλεια. Αν έρθουμε στο ξενοδοχείο να το φάμε τον τζατζίκι. Ακόμα. Δεν ξέρουμε. Να, θα το ανοίξουμε. Εγώ. Κυρία Φάρα, θα σου πάνε ένα ωραίο και θα το βάλει στο μενού. Τώρα να δοκιμάσω, θα δούμε να κάνει. Μα ωραίο το να στα άλλα εστιατόρια. Γιατί να είναι στο ψάρι, έχει τόσα εστιατόρια. Ναι, ναι. Να κάτσουμε κάτω στην πισίνα, στην θάλασσα. Στο σύζε ναι. Κάτω. Λοιπόν, βάλαμε το ηλιέλαιο μας. Μάλιστα. Και προσθέτουμε και λίγο ελαιόλαδο, γιατί είμαστε στην Κύπρο, ναι. Ελληνικό κυπριακό προϊόν. Αν βάλεις πιο πολύ θέα, μπορεί να σου κάνει πιο έντονο τη γεύση σου. Του ελαιόλαδου, τα... ναι. Τα άλλα τα υλικά. Παιδιά, γίνεις και τις αντιμούς. Είναι σαν μαϊονέζα. Ναι. Προσθέτω την μουστάρδα μου. Και στο ξενοδοχείο έτσι έχετε ένα μπολ και έχετε διάφορα μέσα με νερό. Ναι, σε κάθε πόστο, σε κάθε... Ας το κάνω πάνω. Είναι μπορεί μόνη της παιδιά, εντάξει. Είναι εκπαιδευμένη, με δυο μωρά στο σπίτι. Έμαθε... Οχταπόδι. Οχταπόδι, ό,τι θέλεις είμαι δίπλα σου, α. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Κατέρνα το με ένα κουτάλι. Έλα έναν κουτάλι με τα κουτάλια σου να το κατεβάσεις κάτω. Εντάξει, έτσι αλλιώς τέλειωσε τούτο. Εγώ να το ανακατέψω με έναν κουτάλι. Α, οκ. Δώσ' μου το να το βάλω πίσω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. You are welcome. Α, είδες, α. Ναι, ναι, ναι. Μάστρε, είδες. Πεν ευχαριστώ και πάτες, you are welcome. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν... Που τότε που μιλώ αγγλικά, εμάς καταλαβαίνουν ούτε στην Αγγλία. Παλιά καταλαβαίναν μας. Θέλεις μπολ σερβιρίσματος, ας πούμε, ή απλά να το αναμίξεις. Ναι, για να το αναμίξω. Εντάξει, έλα. Θα το αναμίξεις εδώ. Για να το δούμε. Θα βάλουμε... Γίνεται τζαντζίκι, παιδιά, ταλατούρι χωρίς σκόρδο. Ω, θα βάλουμε και ένα σκορδάκι μας. Μια χαρά. Εμένα δεν μου αρέσει και πολλά το... Το σκόρδο. Εμάς δάμε βάρμας. εν τέλεια τα γάντια σου, έφερες δικά σου, έφερες small size. Small size. Καλό, μάνα μου. Εμείς δάμε large, φοήθηκε. Άρχισα να πάρω τα... Το καλό είναι έχουν πολύ ζήτηση, οπότε πάντα έχουμε. Ναι, ναι, πάντα βρίσκεις. Λοιπόν. Του τον είναι να χρειαστείς. Όχι, τέλειωσα και με τσινό. Α, τέλειωσες. Οκ. Πέμα θέλει λίγο ένα αλάτι γιατί φορούμε τη μάσκα και μπορούμε. Εν τέλειο, μου σκομυρίζει. Λίγο ένα αλάτι θέλει. Θέλει να προσθέσω. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και παιδιά, νομίζω είναι και χωρίς θερμίδες. Βάλαμε τίποτε παχυντικό. Α, παιδί μου, βάλαμε καθόλου 200 γραμμάρια λάδι. Αλλά έχει συμβασία, πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό, αλήθεια. Ευχαριστώ, να σε καλά. Και εκείνη είναι η βάση. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε βασικά. Άμα θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε σε σος. Λοιπόν, να ψιλοκόψουμε το αγγουράκι μας. Βγάζω το μέσα τα σπόρια για να μην μας κατεβάσουν νερό. Αλλιώς θα μπορούσαμε θέαμο να το τρίψουμε με λίγο αλάτι όπως το κάνουμε εμείς το κανονικό το θάλατσο και το βάλαμε σε ένα σουρωτήρι. Πάλι με τούτον τον τρόπο, να μας κατεβάσει νερά και εγκρατά. Είναι όπως το γιαούρτι που να μας κρατήσει τη συστάση, να αραιώσει πολλά. Άρα κόφκεις το έτσι γύρω γύρω και αφήνεις το μέσα από τα σπόρια και το χρησιμοποιείς. Ναι, έτσι κρατά. Θα το κάνουμε τηγανιτό του τον που έμεινε με τη τσεμπούρα που μας έδειξε ο κύριος Ηλίας. Λίγο αλατάκι. Έχετε την ακόμα. Ακόμα παραμιλώ που ζει την ημέρα. Λοιπόν, και θα βάλουμε ένα άνισο. Άνισο. Ας πούμε, να μην μας αρέσει ο άνισος, μπορούμε να βάλουμε δυόσμο. Ναι. Εντάξει. Σας αρέσει και ο άνισος? Όχι, εμένα, εγώ είμαι παφάγο, τρώω τα πάντα. Αλλά έχει κόσμο που είναι εξοικειωμένος ακόμα, γιατί και εγώ με ρωτάς πριν 10 χρόνια, ας πούμε, είναι τρωάνισο, είναι αλήθεια. Αλλά τώρα παραπάνω έχει... στην Ελλάδα, ναι. Λόγω της δουλειάς αναγκάζομαι να δουλέψω τον ουρανίσκο μου, ας πούμε, τρώω απ' όλα. Κατάλαβες, δουλεύω το. Σωστά. Μες στο χτίσιμο του ουρανίσκου μου. Οπότε ανακατεύουμε. Και αφήνουμε το, γιατί όσο παραπάνω μένει, κατεβάζει τα, που τα αρώματα του. Ναι, αναδεικνύονται έτσι τα αρώματα κλπ. Να δω το γύρο μας. Απαναία μου, γεννήσκεται πολλά ωραία σπεθιά. Λίγο πριν μπορούμε να τον γυρίσουμε λίγο. Εντάξει, ναι, τώρα... για να μην... Θες να το φέρω? Ναι, πώς είναι ώρα. Επίαν τα 10 λεπτά. Άσε το. Εντάξει, ακόμα λίγο. Λοιπόν, τότε μια χαρά. Αφήσουμε. Άρα, πριν να πάμε παρακάτω και πριν να γυρίσουμε το γύρο μας, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και για το γύρο μανιταριών και για τον τζαντζίκι. Ναι. Πραγματικά, παιδιά, τούτο που δοκίμασα είναι φανταστική επιλογή και μπορείτε να το κάνετε. Μπορείς να το έχεις για ντύπ, ό,τι θέλεις, ας πούμε, να μ' ανεβήκα. Θες να μας κάνεις ανακεφαλαίωση? Έχω το σκονάκι, θέλεις το? Ξέρεις τα πόξω. Για ποιο, για το... Για το γύρο και για τον τζατζίκι θα μας κάνεις. Ναι, για το γύρο βάζουμε, ανοίγουμε το μανιτάρια πλευρό τους, ναι, τα κόβουμε με το χέρι και βάζουμε τα μπαχαρικά μας που μπορεί να είναι... Πάπρικα, ρίγανη, χάρι, πιπέρι, αλατούδι σίγουρα και μετά βάλεις λίγο ελαιόλαδο. Και βάλες barbecue sauce, τη vegan επέλεξες εσύ αφού κάνουμε vegan και 15 γραμμάρια μουστάρδα Dijon. Ναι. Μια χαρά. Τα ανακατεύουμε και ελαιόλαδο. Ναι, βάλαμε το λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο φούρνο για 25 λεπτά. Απλώνετε τα έτσι μέσα σε έναν ταψί με αντικολλητική λαδόκολλα, βάλουμε τα στο φούρνο 180 βαθμούς για 25 λεπτούθια. Ναι. Γίνεται τέλειο, παιδιά. Δηλαδή, αν το παρουσιάσεις, τώρα που να το βγάλουμε έξω, δεν καταλάβεις ότι είναι μανιτάρι. Αλήθεια, όπως σας λέω. Οπότε είναι εμφάνιση που γεύσει σε λίγο. Και το τζαντζίκι μας. Το τζαντζίκι μας βάζουμε το γάλα σόγιας. Μάλιστα. Μαζί με λεμόνι. Αν είναι μεγάλο το λεμόνι, γράφουμε ένα. Αν είναι μεγάλο, να βάλουμε μισό. Ναι. Το αλατάκι μας. Κάνουμε τα μπλεντάρουμε, τα ξεκινούμε να τα μπλεντάρουμε. Και βάζουμε σιγά-σιγά το ηλιέλαιο μας και μετά το ελαιόλαδο μας. Συνεχίζουμε μετά αφού σφίξει η μαγιονέζα, ας πούμε. Θα κόψουμε το αγγουράκι μας, τον άνηθο μας. Το σκόρδο μας. Το σκόρδο μας. Σκόρδο μην ξεχάσετε, αφήστε τη θέα. Εγώ θα βάλα δύο σκελίδες σκόρδο. Ναι. Μια χαρά. Τη μουστάρδα, πάλι Dijon μουστάρδα επέλεξες. Ναι, εντάξει, λίγο πιο έντονη, είναι η mild. Και πραγματικά, τούντον τύπ είναι θεϊκό. Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να φέρω το γύρο να το γυρίσουμε και πάμε διάλειμμα, λαλείς. Ναι, θα κάνω ένα κεφαλαίωση. Φέρνω το και να μου πείτε αν καταλάβετε. Ouch. Το λοιπόν, έτο. Ταραραρα.
Εδώ καλός γύρος. Συγγνώμη, να τα αφήσουμε τούτο. Εδώ καλός γύρος. Παρέθεση. Παρέθεση μανιταριών. Να το γυρίσουμε. Εντάξει, τώρα είναι rare, σε λίγο να ψηθεί, ναι. Ναι, να γίνει έτσι crispy. Να... Αλλά αρκέψε και γίνει και τετραγανό. Ενώ όνειρο. Αλήθεια. Και θυμίζει την υφή του κρέατος. Αν είναι barbecue sauce, είναι τέλειο. Ναι, βοηθά πάρα πολύ η barbecue sauce. Όπως το pulled pork που να βάλουμε μέσα στο παουπάντσα, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Μεν έλα μου μείνει με την καρκιά καμένη. Πάμε διάλειμμα να το βάλουμε να ψηθεί και ερχόμαστε πίσω για να κάνουμε τα παουπάντσα. Θα μας δείξει η Θέα πώς να κάνουμε το ζυμάρι, πώς να τα ανοίγουμε, πώς να τα ψήνουμε. Ναι. Φανταστικά. Φύγαμε και ερχόμαστε σε λίγο πίσω. Επιστρέψαμε, Θεία μου, και είμαι έτσι, έχω μεγάλη αγωνία για να δω πώς θα μας φτιάξεις τα παουπάντς. Ναι. Θα δείξω πρώτα, πριν να δείξω πώς γίνεται η ζύμη, έχω μια έτοιμη, γιατί θέλει περίπου μια ώρα για να φουσκώσει. Μας εδίωσε τον χρόνο, οπότε... Έφερες έτοιμη. Έφερα μια έτοιμη, για φουσκώσε λίγο παραπάνω. Ναι. Να μας δείξεις τη διαδικασία και μετά να πούμε τη συνταγή. Ναι. Είναι πιο σωστό, νομίζω. Λοιπόν, εντάξει, θα βάλω δαμέ αλεύρι. Ναι. Βάζω αλεύρι στον πάγκο μου. Ζυμώνουμε έτσι λίγο τη ζύμη μας. Ναι. Τούτα μετά να τα ξαναφυγείς τα μπούσια μου ή όχι. Πολλά λίγο, δηλαδή ώσπου να τα κάνω όλα να πω. Okay. Κανονικά στα παουπάντς βάλουμε γάλα ή επιλέγεις να βάλεις κανονικά, γάλα. Κανονικά μπαίνει γάλα στη ζύμη. Α, οκ. Γι' αυτόν είπες βίκαν. Ναι. Σε αυτό τα βάζουμε. Εντάξει. Μπαίνει αυγό κάποιες φορές. Α, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, το μαχαιράκι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Βγαίνει περίπου πάνω στα 24 κομμάτια. Αυγαίνουν αρκετά. Ναι. Γιατί κοφτούμε, φαντάζομαι, μικρή τη ζύμη. Ναι, γιατί φουσκώνει και γίνεται διπλάσια. Περίπου τόση είναι η ζύμη. Μάλιστα. Ο γύρος μας ψήνεται, παιδιά. Εγώ σε λίγο να βγάλω το αυτοκίνητο να με πόξω από το ρίκ και να πουλώ γύρω με μανιταρκά κοπιάστη. Έχεις και διπλάσια ποσότητα αν πάω πάνω, οπότε... Ναι, οπότε... Α, παιδιά 47 γραμμάρια, οπότε καμιά 50 γραμμάρια. Ναι, πάνω κάτω, ναι. Ναι, τέλεια. Κοφκιστά, ζυμώνιστα. Ναι, άμα θες κάνεις τα πιο μεγάλα. Ναι, εντάξει. Απλά τούτα είναι ωραία και άμα έχεις και κάτι σπίτι, ας πούμε, είναι ωραία να... Να κάνεις έτσι μικρά. Με finger food. Και κάτι, και κάτι διαφορετικό. Με σε ξεγελούν ότι είναι μικρά. Δεν σημαίνει ότι χορταίνεις, επειδή γίνονται φουσκώνουν και το ψωμάκι είναι πολλά. Όχι, χορταίνεις είναι τα κύριε λέει σου. Με 50 γραμμάρια από τον το ζυμάρι είναι χορταίνει. Ποιος έχει χορταίνει. 5x5. 250 γραμμάρια μερίδα. Θέλεις να σου τα βοηθήσω. Δεν μπορεί να φτύλει μια μικρά, να σου μετρήσω. Έτσι θέλω λίγο ζύμωμα. Και είπαμε πάντα, μα βρίσκεται από τούτα που είναι ενωμένα, φέρνεται τα ούλα προς τα κάτω. Ναι. Και μετά που να ανοίξει έτσι το τούτο, θα σε να χαθεί. Αρέσκει σου να κάνεις ζύμες. Αρέσκει μου πάρα πολλά το ζυμάρι. Ελανίσκω. Και εμένα. Έχουμε ωραία σχέση. Να μου άλλον κάμνεις πίτσες, ας πούμε, κάμνεις έτσι ζυμώματα. Ξανά έχεις χρόνο. Ναι,
Τώρα έχεις χρόνο. Δεν και πιένε δουλειά τώρα, είναι είσαι σπίτι. Ναι, ναι, είμαστε στο σπίτι. Παρά να πάει φούρνο, έλειψε το ψωμί. Τσακ, έκαμε. Ναι. Αλλά εντάξει, γενικά, που το που μωρό που έχω σχέση με το, με το ζυμάρι, με τη ζύμη. Ποιος έκαμε, η γιαγιά, η μαμά. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου ήταν φουρνάρι. Αλήθεια. Ναι, άρα έχεις ωραίες συνταγές. Ακολούθησε ο τατάς μου και ο θείος μου, ναι. Οπότε... Έχετε φούρνο στη Λέμεσο, ναι, δηλαδή. Ναι, ένα μικρό παραδοσιακό φούρνο. Πώς λέγεται ο φούρνος? Κυριάκος Χαριλάου. Α, οκ. Θα στείλουμε φιλιά. Πολύ ωραίες πίτες για σουβλίτζιε και έτσι. Ναι. Α, ναι, τις πίτες τις κυπριακές. Βίκα σουβλίτζιες. Ωραία. Ναι. Άρα μετά θα μου πεις και μυστικά για ψωμί αν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν... ανοίξαμε τις τώρα τις πιτσούες μας. Άμα θέλουμε, κάνουμε το και με που τούτον το... κουπάτ. Κουπάτ. Έτσι, ναι. Απλά να πρέπει να ανοίγουμε ξανά και κουράζουμε το ζυμάρι. Ενώ έτσι... Θέλεις να βάλω το νερό να ζεσταθεί. Ναι, έβαλα το λίγο. Ναι, το βάλω στο 6, ας πούμε. Ναι, και πιο πολλά. Α, το βάλω να το δυναμώσω και μετά χαμηλώνω. Ναι. Λοιπόν, περνούμε το μια φορά έτσι που πάνω. Κανονικά, το... Ο πλάστης στην Ιαπωνία, γενικά σε οι ασιατικές χώρες, ενεχεί τούτα τα πράγματα και βοηθά μας, και πιο λεπτός, και βοηθά μας να πλάσουμε το ζυμάρι, να το ανοίξουμε. Κοιτάξα, ένιξες. Είχαμε ένα πιο μικρό, δεν το κοιτάζω. Περίμενε, αγάπη μου, έχω τούτο. Μπράβο, ακριβώς. Είδες, μα είμαστε Ευρώπη σε τον την εκπομπή. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και ανοίγουμε το περισσότερο, λεπταίνουμε τις άκρια και αφήνουμε στη μέση περισσότερο. Α, αφήνουμε στη μέση, δεν το κάνουμε λεπτό. Ναι, ανοίγουμε τις άκρες γύρω-γύρω. Ναι, και είναι περίπου έτσι. Καλούμε χαρτάκι. Μάλιστα. Για να μην κολλήσει που να μάλιστα, το βάλουμε. Και διπλώνουμε. Και διπλώνουμε. Έλα καλέ μου. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε έτσι και με τα υπόλοιπα. Τι ωραία. Ναι. Να πάει στη Λέμεσο να δώσεις πολλά φιλιά του κύριου Ηλιά. Καλό να του δώσω. Εντάξει. Χαιρετίσματα για φίλια. Και πέτου έβαλα άδεια τις μέρες που μου είπε το καλοκαίρι για να έρθω στον πύργο να μαγειρέψουμε μαζί. Και να μαγειρέψει και να μείνεις. Και να μείνω βέβαια, ναι, τέλος. Αλλά ελπίζω να μην είσαι ασθενή πάτμο, να μου δώκετε λίγο έτσι. Να πιούμε έναν καφέ ρε παιδί μου, να σε αφήκει να πιεις καφέ μαζί μου, έτσι θα σε αφήκει. Να σου φωνάζει Θέα, Θέα. Κάμνει συγκεκριμένα πράγματα ή βοηθάς γενικά στην κουζίνα, ενώ είσαι σε έναν Μπόστον, ας πούμε, ή... Τα δύο χρόνια τώρα, τα τελευταία, είμαι στο Seashell κάτω στο vegan εστιατόριο. Αρέσει και μου τούτη κουζίνα, οπότε... Έμεινες τσάμε. Να πούμε ότι είναι το σύζυγός σου στο ξενοδοχείο. Ναι. Συναντιέστε. Δύσκολο να μην είμαι στο Seashell, αλλά εντάξει. Θα σου στείλει κανένα μήνυμα να πούμε, έλα κάμε ό,τι να πάω πιάσεις κάτι που την πισίνα και αστραφείς πίσω. Θα πάω. Θα πάει. Όχι, είμαι λίγο έτσι εργασιομανής, οπότε να του κάνω θέμα. Κύριε, λέει, σοκόρι, μα απόλαυσε το τώρα άνθρωπο, θα σου στείλει ένα μήνυμα, πείτε μου, ρητή, έλα. Μπορεί να του πω... Όχι τώρα, ύστερα. Έλα εσύ κάτω που να μπορείς. Τσάμε, ναι. Κάνει! Είναι οι νέες σειρές, δεν πώς θωρείτε. Ποιες? Ναι, θωρούμε. Λαλή μου ότι είναι οι ταινίες του 60 τότες που έδιωσα ραντεβού, δεν ξέρω εγώ. 50 του 50 ακόμα. Εσύ με ναι, λαή μου, βουράζει να με σε βρει Παναγιώτα, τούτη είναι μητσιά κορούδα. Καταλαβες. Εμείς πιάνουμε μια μπάντα και να λύσεις, να μείνω δάμε να κάτσω καμιά ώρα ανήσυχη, να μου μιλήσει κανένας. Άρα, συνεχίζεις να μας κάνεις τα πάωπαν, είπε μας τούν τη λεπτομέρεια ότι ανοίγουμε έξω-έξω και μετά βάλουμε μια λαδόκολλα για να μην κολλήσει και συνεχίζουμε. Θέλεις να βάλω το, ναι, επειδή είναι το μπαμπού, τούτο είναι μπαμπού και βρίσκεις το σε καταστήματα με ασιατικά. Εγώ έχω και μικρό, έχω και πιο μεγάλο. Είδα όμως ότι έβαλες αντικολλητική λαδόκολλα με τρυπούες. Ναι. Εσύ τις ευκάλεσες τις τρυπούες, έτσι έβαλες. Όχι, έτσι τις αγοράσα.
Ναι, για να μην κολλά πάνω στο κάθετε ξύλο. Κάθεται μέσα, να το βάλω να κάτσει. Κάτσε το μέσα, μια χαρά. Α, χαμηλώσουμε λίγο. Εντάξει, να διπλώσει. Χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Να βάλω στο 4. Να βάλουμε κάποια να αρχίσουν να γίνονται. Ναι. Θέλουν περίπου 8 λεπτά. Άντε. Όχι περίπου. Φτιάχνει νερό πάνω, έτσι πρέπει. Να το χαμηλώσουμε λίγο. Βασικά κλείστε. Ναι. Και να, που να πέσει η θερμοκρασία, να το ανάψω. Εντάξει. Να λεπτάκι. Τες. Αποβάλλουμε για την πάπια. Είναι τούτο που κάνουμε τις τορτίλιες. Ναι, δεν ναι, έχουμε πάπια όμως. Εντάξει, είπαμε. Το, λοιπόν, να το φύγω από το μάτι για να κάτσει θερμοκρασία. Και θέλεις να βάλουμε μέσα το... Επέξενο. Ναι. Ας βγάλω το γύρο μας. Το βγάλουμε να κρυώσει. Ο γύρος θα γίνει και crash, crash. Θα πεις του κύριου Ηλία να τα βάλεις στο μενού του τις συνταγές, εντάξει. Εντάξει. Και θα βάλει θέα, χρύσο, forever food. Να μπορεί να βάλει κάτι, να δεν το ονομάζει από αυτή τη συνταγή. Έβαλα το. Να το κατεβάσω από τη φωτιά. Μπορώ να σου το βάλω στο πίσω που είναι πιο χαμηλή, αν θέλεις. Ναι, αν είναι εύκολο. Ναι. Θέλουμε να το σκεπάσουμε. Ναι, να σκεπάσουμε. Θα το κλείσουμε. Φορεί περίπου 4. Και βάλουμε χρόνο περίπου 4 λεπτά. Έλα, δύο γερανός. Α, έλα γερανέ μου, τούτα, πού είσαι, έλα, έτσι. Εβάλαμε το έτσι, γιατί θέλουμε να ψηθεί στον ατμό τα πάω πάντσε, ναι. Γι' αυτό έχει νερό, εβάλαμε το παμπού. Εβάλαμε, τα, εβάλαμε τους αντικολλητική λαδόκολλα ενδιάμεσα για να μην κολλήσω. Και κλείουμε το τώρα και βάλουμε το σε χαμηλή φωτιά 8 λεπτά. Ναι. Πάμε να δούμε πόση ώρα έχουμε. Έχουμε 12 λεπτά. Οπότε άνοιξε άλλο κανένα θκιό και να πάμε να δούμε πώς γίνεται, γίνεται το ζυμάρι μας. Ναι. Τούτο το τζατζίκι σου είναι θεϊκό. Μάλιστα. Πολλά ωραίο. Γι' αυτό που εμμαϊρεύκεις κρέα σπίτι. Αφού κάνεις έτσι ωραία πράγματα, γιατί θα σου λήφκεται το κρέας. Του τα αρέσκουν πάρα πολλά της αδερφότεχνης μου της Μαρίας, η οποία αποφεύγει το έντρο η κρέας. Οπότε θα πιάσω τηλέφωνο να σου πω τις συνταγές, να σου αρέσουν πάρα πολλά. Καλό. Και ψάχνεις πάντα κάτι διαφορετικό. Ναι. Εγώ άμα είσαι στο σπίτι μου, κάνω τις κουπέπια νηστίσιμας. Ναι. Όχι αμέ ξέρα, τώρα με τούτα να έρχεται στη θεία και να είμαστε... Αν θέλει κάτι πιο έτσι μεσογειακό, κυπριακό, μπορεί να κάνεις μουσακάν ή μακαρονιά του φούρνου, βίγαν πάλι. Ναι, κάνεις τα με τα λαχανικά, ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι κοιμά θέλεις να κάνεις με μανιτάρια, όπως το πατέ που έκαμε ο κύριος Ηλίας. Ο σεφ, ναι. Είμαι φακές, με ρεβίθια. Δεν τα δοκιμάσα εγώ, άμα να κάνω νηστίσιμο, κάνω λαχανικά, ας πούμε. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και φακές, ή ρεβίθια. Ναι, η ρεβίθια. Κοίτα, βάλουμε και όλα τα αρωματικά, τα ωραία που κάνετε εσείς που μας έκαμε τον μπέρκερ ο κύριος Ηλίας. Έναν όνειρο, ναι, καταλάβες, είναι πολλά ωραία. Και πέμουν και συνταγή, παρέθεση τώρα, αν κάνεις που κάνεις ψωμί στο σπίτι, να μου κάνεις. Αλεύρι, μαγιάν, αλάτι. Ναι, πάλι βίκαν, χωρίς γάλα, αυγό, με νερό. Βασικά εγώ βάζω το μέσα σε κατσαρόλα στο φούρνο. Ναι. Κάνει ωραία γκρούστα και από κάτω και από πάνω. Κατσαρόλα μου μπαίνει στο φούρνο και σκεπάζεις το. Ναι, okay. Σκεπάζω. Αλλά κάνεις ένα ζυμάρι με μαγιά, δηλαδή ένα κιλό αλεύρι χωριάτικο, κάνει ένα φακελάκι μαγιά, αλάτι και νερό. Ναι. Βάλεις λάδι ή κάτι άλλο. Βάλω ελαιόλαδο. Βάλεις ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο. Λίγο νερό. Και μετά βάλεις το μέσα στην κατσαρόλα να φουσκώσει, ο μάλλον το ζυμάρι σου να φουσκώσει. Το μυστικό, να το πούμε, είναι το να φουσκώσει και να κρυώσει, να το ζυμώσεις, να το ξανακάνεις 2-3 φορές. Α, 2-3 φορές ζυμώνεις. Ανοίγουν οι ίνες τους, γίνεται πιο αφράτο. Ενεργοποιείς τη γλουτένη συνέχεια. Okay. Και ξέρεις περίπου πόσο νερό κάνεις το έτσι ζυμάρι όπως τούτο που έκαμε στα Powerpads ή πιο χαλάρο, πιο μαρουλάτο. Ναι, πιο χυλώδες. Okay. Κολλά στα σέρκα σου δηλαδή που το πλάθεις. Ναι. Εντάξει, άρα βάλεις νερούδι. Και που να το βάλεις, ας πω, για να είναι έτοιμο να μπει, που να φουσκώσει το τελευταίο ζύμωμα του, για να μπει στο κατσαρόλα, βάλεις το πάνω σε λαδόχαρτο και απλά μεταφέρεις το, γιατί να χαλάσει μετά το φουσκωμά του. Εντάξει.
Μια χαρά. Είδες, σε κάνω και ψωμούι. Άρα, κάναμε τα πάω μπάτς με αυτά και με αυτά. Και πάμε να σας πω τη συνταγή για να μας το δείξει η Θέα πώς φτιάχνεται. Που έχω ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί είπαμε ότι η μεγάλη μου η κόρη είναι Θέα. Πάμε. Vegan Zimi Pao Pan. Θα χρειαστούμε 440 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά. 220 γραμμάρια νερό. 2 κουταλιές ξύδι λευκό. 24 γραμμάρια φυτικό λάδι. 2 κουταλιές καστανή ζάχαρη και 1,5 κουταλάκι αλάτι. Τούτα είναι τα υλικά μας. Να δείξω πώς γίνεται το ζυμάρι. Ναι, το ζυμάρι. Λοιπόν. Βάλουμε το γάντζο στο μίξερ μας. Μπράβο. Και βάλουμε μέσα. Βάζουμε μέσα το νερό μας. Έλα. Μετρημένο είναι να σου φέρω. Ναι, μετρημένο. Μετρημένο. Νερό, χλιαρό. Μάλιστα. Βάζουμε τη μαγιά. Mm-hmm. Ξηρή μαγιά. Ναι. Και ζάχαρη καστανή. Ανακατεύουμε λίγο να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Mm-hmm. Αν θέλεις με τούτο, μπορούμε να κάνουμε έτσι. Κάνουμε το έτσι. Να σε ρωτήσω, γιατί καστανή ζάχαρη προτιμάς, γιατί ο Ιάς την κρυσταλλική. Στην vegan κουζίνα δεν προβλέπεται η ιάς. Είναι κατεγραμμένη. Έχεις δίκιο. Να χαρά να διαλυθεί. Αφού αρχίσει και ενεργοποιείται, βάζουμε μέσα το αλεύρι μας. Ας πούμε σπίτι ήταν να αφήσουμε κανένα πεντάλεπτο. Ναι, να αρχίσει να... Να φουσκώνει. Ναι. Το baking powder μας. Baking powder. Δεν βάλαμε baking powder στη συνταγή. Είναι το αλάτι που έπιασες νομίζω. Όχι, είναι ένα αλάτι. Θέλες. Εντάξει. Ναι, μπαίνει baking powder. Οκ, πόσο, γιατί δεν το έχω στη συνταγή. Μπαίνουν να... Δεν δίπλα στη δική μου γράφει. Στη δική σου, ούτε στη δική σου γράφει. Ούτε στη δική μου. Μπορούμε να το βρούμε. Εντάξει. Θα το δω το πίσω-πίσω. Μην έχεις έγινε αυτά τα ευρώ. Ναι. Γράφει. Τώρα να δω και θα σου πω. Ποιο, τούτο? Ναι. Τούτο είναι εσύ μέσα. Αν το βήκαν γύρω. Τώρα να τα εύρω, μην είναι εσύ οργανωμένα. Ξύδι γράφει. Ξύδι έχουμε, ναι. Δύο κουταλιές ξύδι λευκό. Ανακατεύουμε και βάλουμε μετά το. Να βάλετε κανένα κουταλάκι από τον baking powder. Ναι, ένα κουταλάκι του κλειδί. Εντάξει. Τέλο κλειδί. Να σου το βοηθήσω. Είναι δύσκολο. Πάει πάνω, κατεβαίνει κάτω. Okay. Μια χαρά. Άρα βάλε όλα τα υλικά μέσα. Εκτός το αλάτι είναι να το βάλω στο τέλος. Ναι. Προς το τέλος να ανακατοδεθούν τα αυτά. Άρα βάλαμε μέσα τη μαγιά, το νερό και την καστανή τη ζάχαρη. Ανακατέψαμε. Πρόσθεσε νυχαία το αλεύρι, πρόσθεσε ένα κουταλάκι baking powder, βάρτε το στη συνταγή. Μετά έβαλε το ξύδι, το λάδι και ανακατεύουμε να κάνουμε νέα ζυμάρι. Που τα πάνε καλά, α. Τι νερό. Θέλει. Έπρεπε να μην περάσει. Έπρεπε να μην περάσει γιατί, να σου πω, έπρεπε να αφαιρέσω μπουτζίν την ώρα. Θέλεις να τα βγάλουμε, είμαστε σχεδόν στην ώρα μας και στα επόμενα θα σου το βάλω να μην είναι τόσο καλής. Τούτο είναι το ζυμάρι μας, Θεία μου. Ναι, σκίσα το τώρα. Ας δούμε το ζυμαρούδι. Είναι ωραίο να φράτω, να. Ναι. Μπράβο. Έτσι βάζουμε το μέσα σε ένα μπολ με λίγο ελαιόλαδο μπουκάτο για να μην μας κολλήσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Και το ελαιόλαδο. Ναι. Μια χαρά. Κλειφάρουμε και αφήνουμε το για περίπου μια ώρα. Σκευάζουμε το έτσι με πλαστική μεμβράνη για να φουσκώσει. Ναι. Και είπαμε ότι εμείς τώρα τούτο θα το αφήσουμε μια ώρα, ερχόμαστε πίσω, πλάθουμε τα, κόφουμε τα περίπου 50 γραμμάρια το καθένα, ανοίγουμε τα με τον πλάστη γύρω-γύρω, είπες μας, για να λίγο πιο φουσκωτάμε στη μέση, διπλώνουμε το
και βάλουμε ενδιάμεσα από τούν την αντικολλητική λαδόκολλα για να μην κολλήσουν. Yeah. Βάλουμε νερό μέσα σε μια κατσαρόλα να μένουν πολύ. Yeah. Λίγο έτσι, γιατί να κάνουμε να ψήσουμε τα πάπαν στον ατμό. Βάλουμε το παμπού το δοχείο μας. Απλώνουμε μέσα βάλουμε αντικολλητική λαδόκολλα. Προτιμάς με τρυπούες, α, καλύτερα για να δεν έχουμε, για να μπορεί να φτιάνει ο καπνός να μην τσαλακώσει. Να το τρυπήσουμε με ένα σουβλάκι. Ή σουβλάκι, ή κάνουμε το έτσι. Βάζουμε το πάνω σε λαδόκολλα. Α, έναν-ένα. Ναι. Έναν-ένα, εντάξει. Ναι, βάζουμε. Άρα και τούτο είναι εύκολο που λέει η θεά τώρα ότι βάλουμε κομματάκια λαδόκολλας πάνω, βάλουμε το και ψήνεται έτσι στον ατμό, θέλει περίπου 8 λεπτά. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι να φέρω το γύρο μας να το δούμε. Ναι. Εδώ ο καλός γύρος. Να τον. Είδατε τον είναι τα ωραία που φαίνεται. Ούτε καταλάβετε να μπούσει. Όσοι μας είδατε στείλτε μήνυμα. Τι είναι το τόσο γύρος, κοτόπουλο, βοδινό ή μανιτάρια. Ναι. Το λοιπόν, όταν είναι έτοιμα τα πάοπας μας, να κάνουμε στο στήσιμο, ναι. Ναι, ναι. Α, και να πούμε και το τέλειο τζατζίκι που έκαμε. Που να σας ξαναπώ τη συνταγή, γιατί πραγματικά άρεσε μου πάρα πολλά. Είναι 150 γραμμάρια γάλα σόγιας, βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει πρόβλημα. Χειμώνα από ένα λεμόνι. Εμένα άρεσε μου το λεμόνι που έβαλες, ήταν τόσο νόσο. Και αλάτι. Χτυπούμε καλά με τον μπίμερ ή σε ένα μπλεντεράκι, ό,τι έχουμε. Και μετά βάλουμε λίγο 180 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και μετά το ελαιόλαδο μας. Mm. Κατεβάζουμε, αφού κάνουμε έτσι μια γκρέμα όπως τη μαγιονέζα, κατεβάζουμε και βάλουμε το σκόρδο, το αγκουράκι, έβαλε άνηθο και τη μουστάρδα. Ναι, τη μουστάρδα βάλαμε τη μέσα. Τέλος, ναι. Ναι, τη μουστάρδα βάλαμε τη μέσα στον πίμερ. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν. Να το ανοίξουμε να δούμε. Ναι, ναι. Το λοιπόν, ταραραρα, ουπς. Τα παιδιά όπως τα χαλουμούθκια. Γερανέ χωριστά, τα χαλουμούθκια μόλις ευκήκα. Ναι, έτσι, άσπρα όπως τα χαλουμούθκια. Ναι. Μπορεί να φαίνονται πως είναι ομά, αλλά είναι άσπρα γιατί είναι στον ατμό που ψηθήκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζεστά. Να τα βάλω εδώ. Α, ναι, εντάξει, καλά τα. Πρόσεχε. Είναι τέλεια. Και είναι εύκολα τούτα να τα κάνουμε. Και μέσα γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε χίλιες γεμίσεις. Ναι, μπράβο. Okay. Ας θα βάλω τώρα, αλλά θεά μου, θέλω άλλο χαρτί ή να το αφήσω το ίδιο. Είναι εντάξει το ίδιο. Πάω να βάλω μέσα. Αρκεί να μην βραχεί. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, αρχίσα να βάζω εγώ. Εμπομάς που εμπνεύστηκα για τα πάω πάντς, που τα χαλούμια μας νομίζω και ποιαν την ιδέα. Μπορεί. Μπορεί, είδες. Το λοιπόν, πάω να το βάλω 8 λεπτά. Άντε, πάμε να κάνουμε το στήσιμο, ναι. Γιατί πάντα όπως είδαμε και τον Ανδρέα και τον κύριο Ηλία, εσείς στο ξενοχείο έχετε και δίνετε και ιδιαίτερη έφαση και στο στήσιμο. Ναι. Mm-hmm. Ανεβάζεις το επίπεδο τώρα. Το λοιπόν, δείτε τι ωραίο. Λοιπόν. Και βάλε μαγιονέζα και περίμενε να μου δώκεις λίγο χρόνο, εντάξει. Είναι το δικό μου κυροθέα μου. Να δούμε, είναι τέλος. Να με δούμε έναν. Μα να στήσω με τρία, εντάξει. Θέλεις με τέσσερα. Όχι, είναι εντάξει. Είσαι σίγουρη. Ναι, ναι, όχι, με τρία είναι εντάξει. Με τρία, έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά, περίμενε προετοιμασμένη, γιατί το control πάνω θέλει να μου βγάλει το όνομα μου. Γιατί τούτον πρέπει να. Δηλαδή πρέπει να φάω πολλές τις γεύσεις για να καταλάβω. Ναι. Τα λατούρι, το γύρο και το κρεμμυδού που κάτω. Το λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Ναι, έτσι να κάνουν. Ένα. Είναι αλήθεια που είπε, παιδιά. Είναι αρωματικό. Ο γύρος σου είναι φανταστικός. Ταιριάζει τέλεια με το ταλατούρι που έκαμε, με τον τζαντζίκι. Θεά μου, είναι εξαιρετική του τη συνταγή, αλήθεια. Ευχαριστώ. Και τα πάω πάνω σου είναι πάρα πολλά ωραία. Μπράβο. Είναι έτσι έναν μαλακό ψωμί. Ναι. Τώρα τα στολίσει έτσι ωραία η Θεά. Είδες τρία εφόρε, Θεά μου.
Δεν έφορε τέσσερα τελικά. Φίλοι μου, είναι εξαιρετική του τη συνταγή. Πολλά ωραία. Και έχετε πλήρες γεύμα. Δηλαδή, κάναμε το ψωμί μόνοι μας, κάναμε το γύρο μόνοι μας, κάναμε στο τζαντζίκι, δηλαδή ούλα από σπίτι. Είναι εξαιρετική του τη συνταγή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μετά το στόλισμα, παιδί μου, κατάλαβες. Αν το κάνεις και το Βαλεντίνο σου, είναι εξουσιαστή. Τρώεται συχνά. Α, οκ. Okay. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Το λοιπόν, βάρ' το τσιλίο μπροστά για να το δούμε. Μια χαρά. Θεά μου, ευχαριστώ σε πάρα πολλά που είσαι μαζί μας. Συνέχισε έτσι την εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Να είσαι πάντα έτσι ανοιχτή, καρκιά, χαμογελαστή. Να χαίρεσαι τα μωρά σου και την οικογένειά σου. Και σε ευχαριστώ που ήρθες που είναι μεσό για να μας φτιάξεις ωραίες συνταγές. Πραγματικά, φίλοι μου, τούτη συνταγή είναι αρωματική, τέλεια, χορταστική. Φτιάξετε την. Αγαπούμε σας πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα. Πιάστε όλη τη θετική μου ενέργεια και την αγάπη μου. Αγαπώ σας πάρα πολλά. Γεια σας.